Θα προσπαθήσω να σας πάρω μαζί μου στο διάβασμα όπως το είδα. Ο Μεσοπόλεμος, δηλαδή η περίοδος 1922-1940, είναι η σημαντικότερη περίοδος στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Ισχυρίζεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου της Συγγραφέας. Μια άποψη που δεν τη συναντάς εύκολα ούτε στις καθημερινές μας συζητήσεις, αλλά ούτε και σε συναδέλφους του ιστορικούς, καθώς φυσιολογικά σχεδόν εστιάζεται το ενδιαφέρον μας στα άκρα αυτής της περίοδου του βιβλίου Μεγάλους Παγκοσμίους Πολέμους. Ο συγγραφέας δικαιολογεί τον ισχυρισμό του, υποστηρίζοντας ότι εισαγωγικά τότε ουσιαστικά μπήκαν οι βάσεις για τη διαμόρφωση της πραγματικότητας όπως τη ζούμε σήμερα. Είναι έτσι. Θα προσπαθήσουμε να το παρακολουθήσουμε. Βλέποντας τον τίτλο του βιβλίου «Το δίπολο Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες», ήρθαν στο μυαλό μου γνώριμες εικόνες, άλλωστε συνυπάρχω για δεκαετίες και με τους δυο, και ανακάλυψα εμπειρίες και βιώματα που σίγουρα μοιράζομαι με πολλούς από εσάς. Αυθόρμητα γεμούνται πολλοί συνειρμοί. Θα σταθώ σε δύο. Ο πρώτος, το γνωστό ποντιακό τραγούδι «Πατρίδα Μαραέδωσε». Διαβάζω δύο στροφές. «Πέντε ως σπίτια έκτισα και ας όλα ξεσπιτούμε. Πρόσφυγας είμαστε ο κουνίν, Θεέ μου θα παλαλούμε. Πατρίδα Μαραέδωσε, αμών καταραμένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Κρατήστε αυτή την τελευταία φράση. «Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Ο δεύτερος συνεργός είναι βιωματικός. Καλοκαίρι του 1992 είμαστε καλεσμένοι με τον καθηγητή μου Νίκο Κατσάνη, επιστήμονες και βλάχοι και οι δυο, σε πανελλήνιο αντάμωμα βλάχων στο Λαϊλιά των Σερών. Παίρνω μαζί μου και τον Σλαβόφωνο πεθερό μου, έναν ολιγογράμματο αλλά αρκετά προβληματισμένο χωρικό από τον Αϊτό της Φλόρινας. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και χαιρετίζει το αντάμωμα μας στα βλάχικα, παρακαλώ, ο Υπουργός Γεωργίας Σωτήρης Χατζηγάκης, βλάχος από την Ασπροπόταμα. Όπως καταλαβαίνετε, ο ενθουσιασμός μεγάλος και το σοκ του πεθερού μου ακόμα μεγαλύτερο. Καθώς πήραμε τον δρόμο της επιστροφής, μας λέει: «Μπράβο σας, σας ζήλεψα εσάς τους βλάχους σήμερα. Αλλά εμένα μπορείτε να μου πείτε σε ποιο μνήμα να πάω να κλάψω. Εδώ δεν με θέλουν γιατί λέει είμαι Βούλγαρος. Αν πάω στην Βουλγαρία με διώχνουν γιατί με έχουν για Έλληνα». Οι ομοιότητες είναι προφανείς. Είναι αυτό που λέει εύστοχα ο συγγραφέας, αυτό που πολύ εύστοχα ο συγγραφέας χαρακτηρίζει διαχωριστικά εσωτερική και εξωτερική προσφυγιά. Οι πρόσφυγες διώχθηκαν από έναν τόπο που ήταν δικός τους για αιώνες, εξωτερική πρόσφυγες, για να έρθουν σε έναν άλλο τόπο που τους είπαν πως θα γίνει δικαιωματικά δικός τους, καθώς θεωρούν ότι ανήκουν σε αυτόν και τους ανήκει, τον οποίο όμως κατοικούν επίσης για αιώνες εσλαβόφωνοι, σαν τον πεθερό μου, που ενώ είναι κατά κυριολεξία ντόπιοι, θεωρείται ότι κατέχουν γη που δεν είναι δική τους, γιατί τάχα είναι ξένοι στον τόπο αυτό. Αυτή είναι εσωτερική πρόσφυγες. Είναι σαν να λένε κυφθεί στη γλώσσα τους, στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Η κατάσταση αυτή που δεν την επέλεξαν ούτε οι ντόπιοι σλαβόφωνοι, ούτε οι επίλυδες πρόσφυγες, αποτέλεσε ένα δύσκολο στη διαχείριση του πρόβλημα, καθώς το επίδικο, οι λίγοι έτσι κι αλλιώς φτωχοί γη, διεκδικούνταν το ίδιο αυτονοήτως και από τις δυο πληθυσμιακές ομάδες. Οι Σλαβόφωνοι επικαλούνταν τη μακραίων παρουσία τους στον τόπο και ήσαν βέβαιοι ότι με την αποχώρηση των Οθωμανών η γη αυτή θα τους ανήκε πλέον. Οι πρόσφυγες την διεκδικούσαν αντί τις μεγαλύτερες και ευφορότερες γης που άφησαν στις καμένες πατρίδες τους. Άλλωστε είχαν και την υποστήριξη των κρατικών μηχανισμών, επειδή είχαν βρεθεί μακριά από τον τόπο τους εξαιτίας της πολιτικής επιλογής για τη δημιουργία εθνικά καθαρών κρατών. Η σύγκρουση και η αμοιβαία αντιπαλότητα, που μπορούσε εύκολα να εξελιχθεί σε εχθρότητα, ήταν απολύτως λογική και κάποιος κάπως έπρεπε να τη διαχειριστεί. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει ο συγγραφέας. Πώς πορεύτηκαν την περίοδο αυτή του Μεσοπολέμου σλαβόφωνοι και πρόσφυγες που βρέθηκαν να συγκατοικούν στον ίδιο τόπο χωρίς να το επιλέξουν και να διεκδικούν την ίδια γη. Ας δούμε λίγο τις δύο αυτές ομάδες που αμφότεροι από διαφορετική οπτική ήσαν ξένοι. Οι πρόσφυγες βρέθηκαν μακριά από την πατρίδα τους και ήρθαν σε μια νέα πολύ διαφορετική. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί αυτοί είναι ξένοι. Οι Σλαβόφωνοι ήσαν κατά μια άλλη έννοια ξένοι, αφού έγιναν και αυτοί πρόσφυγες χωρίς καν να μετακινηθούν από τη γη των πατέρων τους. Η ιδιότυπη αυτή αίσθηση προσφυγιάς τροφοδοτούνταν κατά τον συγγραφέα από τρεις παράγοντες
που άλλαξαν εντελώς το κοινωνικό τοπίο γύρω τους. Ο πρώτος αφορά τη διοίκηση και τις σχέσεις τους με το κράτος. Από επίκοη της πολυπολιτισμικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας περνούσε σε ένα εθνικό κράτος, με ένα νέο πλέγμα σχέσεων τους με αυτόν, απέναντι σε νέα προβλήματα, αλλά και ίσως νέες ευκαιρίες. Δεύτερος παράγοντας που άλλαξε ήταν το κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι άνθρωποι που καλημέριζαν καθημερινά στη γειτονιά τους ή στο παζάρι. Έφυγαν με την ανταλλαγή οι μουσουλμάνοι συμπολίτες τους και ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Τρίτο παράγοντα αλλαγής συνιστούσε τότε για τους νοτιοελλαδίτες δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς, αλλά και για τους νεοφερμένους πρόσφυγες, οι ντόπιοι σλαβόφωνοι γίνονταν αντιληπτοί ως ξένοι, ως μη Έλληνες, κυρίως λόγω της γλώσσας τους. Όλοι αυτοί αμφισβητούσαν το δικαίωμά τους να κατοικούν την ελληνική Μακεδονία, που τη θεωρούσαν δική τους πατρίδα. Οι σλαβόφωνοι, καθώς διεκδικούνταν από τη Βουλγαρία ως βουλγαρική μειονότητα και από τη Σερβία ως σερβική μειονότητα, βρέθηκαν, μεταφορικά μιλώντας, σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη κοινωνία, δίχως καν να μετακινηθούν από τη θέση τους. Αυτό εξηγεί και τη μόνιμη απορία του πεθερού μου. Μα εμείς πάντα εδώ ήμασταν. Αυτοί ήρθαν. Ποιος έπρεπε να διαχειριστεί αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση για να πετύχει μια ανώδυνη ενσωμάτωση ή αφομοίωση των δύο εθνοτικών ομάδων, που ήταν πολύ εύκολο με κάποιους κακούς χειρισμούς να μετατρεπούν σε εθνικές μειονότητες? Φυσικά το κάτω. Θα επανέλθω σε αυτό, αφού πρώτα κάνουμε τη βοήθεια και του συγγραφέα, κάποιες αναγκαίες εννοιολογικές διασαφίσεις, μια συζήτηση που μας οδηγεί να συζητήσουμε το ζήτημα των ταυτοτήτων. Υπάρχει μια ουσιοκρατική θεώρηση ότι τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας είναι αντικειμενικά και δεν αλλάζουν. Όπως παραδείγματος χάρη η καταγωγή, που συνδέεται άμεσα με τη γλώσσα και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Η αντίληψη αυτή συμπυκνώνεται σε μια γνωστή στερεοτυπική φράση: Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Κατά τον συγγραφέα, η εθνική ταυτότητα γίνεται αντιληπτή ως μια δυναμική διαδικασία και αίσθηση ενός ατόμου ότι ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα, σε ένα συγκροτημένο και διακριτό εμείς, σε αντιπαράθεση με τα μέλη μιας άλλης ομάδας, τους άλλους. Η ταυτότητα δημιουργεί δεσμούς αλληλεγγύης εντός της ομάδας για προϋποθέσεις σύγκρουσης με εκείνους που είναι εκτός αυτής. Βασικό στοιχείο της ταυτότητας ενός ατόμου είναι η βούλησή του να ανήκει σε μια ομάδα. Χωρίς όμως ο αυτοπροσδιορισμός να είναι μοναδικό συστατικό της. Σημαντική παράμετρο πάντοτε αποτελεί και το πώς οι άλλοι τον προσλαμβάνουν. Στη Μακεδονία και τέσσερις αμφισβητήθηκε και από το κράτος και από τους συμπατριώτες τους η ελληνική ταυτότητα των σλαβόφωνων χωρικών, ακόμη και αν εκείνοι διακρίνονται ότι ήσαν Έλληνες. Γεγονός που τους δημιουργούσε αμφιβολίες αυτοπροσδιορισμού. Πολλές φορές και εμένα με ρωτούν ειλικρινά, εμείς τελικά τι είμαστε, είμαστε Έλληνες? Κυρίως μετά την επιβολή της μεταξυπτικής δικτατορίας του 1936, η σλαβική γλώσσα στιγματίστηκε και η ελληνικότητα όσων τη μιλούσαν αμφισβητήθηκε, κάτι που δεν συνέβη με τους Αρβανίτες και τους Βλάχους ή τους τουρκόφωνους πρόσφυγες. Αν χρειαστεί, μπορούμε να επανέλθουμε στη συζήτηση. Επομένως, η ταυτότητα είναι και έντερο προσδιοριζόμενη, καθώς πρέπει να θέλουν και οι άλλοι να είσαι αυτό που εσύ νομίζεις ή θέλεις. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα και τη θέτω στην κρίση σας την άποψη του συγγραφέα ότι η ταυτότητα είναι ένας συνεχής διάλογος μεταξύ του ατόμου και του κοινωνικού του περιβάλλοντος. Μια καθημερινή διαπραγμάτευση που συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένα υλικά κέρδη, γη, χρήματα, εργασία ή και άλλα ωφέλη, κύρος, δόξα, νόημα ζωής. Και αυτή η διαδικασία είναι δυναμική. Αλλάζει ανάλογα με την ανταλλακτική αξία της ταυτότητας και τη χρησιμότητά της, ενώ συνδέεται άμεσα και με τη συλλογική μνήμη ή λύθη της ομάδας. Ο όρος πολιτική ταυτότητα, που μας υποδεικνύει να δούμε στον υπότιτλο του βιβλίου, αφορά την ταύτιση με συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις, αλλά συνδέεται άμεσα και με τον όρο εθνοτική ταυτότητα. Την ταύτιση δηλαδή με μια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα. Ο δεόρος εθνοτική ομάδα αναφέρεται σε ανθρώπους που συμμερίζονται κοινά συμφέροντα και συντονίζουν τις δραστηριότητες τους για την προώθηση και υπεράσπιση αυτών των συμφερόντων, χρησιμοποιώντας κοινοτικού τύπου οργάνωση και εμπλέκοντας σε αυτή τη διαδικασία πολιτισμικές μορφές όπως η συγγένεια, η μύθη προέλευσης, οι τελετές και οι εθιμοτυπίες. Με την έννοια αυτή και οι ντόπιοι συλλογόφωνοι και οι πρόσφυγες
ήταν εθνωτικές ομάδες και είχαν ανάγκη τον άλλο για να αυτοπροσδιοριστούν. Ήταν ομάδες με κοινά συμφέροντα και δευτεροφόντως με κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα μέλη των οποίων κινητοποιούνταν για να μπορέσουν να επιβιώσουν ή και να ανεβούν κοινωνικά. Το ότι οι δυο αυτές ομάδες ήταν εθνωτικές δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα ήταν και εθνικές μειονότητες, όρος που συνδέεται με την επιθυμία μιας εθνωτικής ομάδας να αυτοδιοικηθεί πολιτικά, χωρίς βέβαια να αποκλείεται στο πλαίσιο μιας εθνωτικής ομάδας να υπάρχουν τα σπέρματα μετατροπής της και σε εθνική. Η πρόσφυγη ως εθνωτική ομάδα ταυτιζόταν με το ελληνικό έθνος και αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με τους λαβόφωνους. Αυτοί έπρεπε συνεχώς να το αποδεικνύουν. Για τον συγγραφέα, τόσο η εθνική ταυτότητα όσο και η πολιτική συμπεριφορά των δύο αυτών εθνωτικών ομάδων επηρεάζεται διαρκώς και διαφοροποιείται ανάλογα με τα συχνά αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα και τις κοινωνικές συγκρούσεις μεταξύ τους, καθώς και με την πολιτική του κράτους απέναντί τους. Καθοριστικός είναι ο ρόλος των κοινωνικών συγκρούσεων γύρω από τους συγκεκριμένους ειδικούς πόρους και ιδίως τη γη. Πώς αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές συγκρούσεις, που επιφανειακά μόνο φαίνονται ως πολιτισμικές εθνωτικές, μετατρέπονται σε πολιτικές, είναι ένα βασικό ερώτημα που διατρέχει όλη την εργασία. Και τι έκανε λοιπόν το κράτος και οι τοπικοί πολιτευτές για να διαχειριστούν τα ζητήματα των δύο αυτών ομάδων, αλλά και τη μεταξύ τους αντιπαλότητα? Καθοριστική χαρακτηρίζει ο συγγραφέας τη σημασία και τον ρόλο της αγροτικής μεταρρύθμισης παύλα επανάστασης, θεωρώντας την ως τον σημαντικότερο παράγοντα στην προοπτική ενσωμάτωση των Σλαβόφωνων στο ελληνικό κράτος και στην ελληνική κοινωνία. Το διακήρυξε άλλωστε καθαρά ο Βενιζέλος σε προεκλογική ομιλία τον Οκτώβριο του 1920. Εισαγωγικά, το έργο της αποκαταστάσεως των ακτιμόμενων καλλιεργητών εις μικρούς ιδιοκτήτας έχει ήδη προχωρήσει. Τούτο είναι όχι μόνο απλώς έργο δικαιοσύνης, αλλά κατεξοχήν εθνικών και μεγίστης σημασίας. Εις τας νέας χώρας, αυτές που προσαρτήθηκαν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, έχουν πληθυσμούς, εκτός των καθαρών ελληνικών, πληθυσμούς συνειδήσεως εθνικής ιδαρούς, οι οποίοι θα προσέλθουν συνοριστικώς προς το κράτος εκείνο, το οποίο θα λύσει το τόσο ζωτικό δι' αυτούς αγροτικό ζήτημα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η αγροτική αυτή μεταρρύθμιση, μια ειρηνική επανάσταση από τα πάνω, την αποκαλεί ο συγγραφέας, ολοκληρώθηκε μετά τον ερχομό των προσφύγων με την απαλωτρίωση και διανομή των Οθωμανικών υγεών και μάλιστα χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών τους επαναστατικό δικαίωμα μετά το κίνημα του πλαστήρα του 1923. Στο τέλος της δεκαετίας του 20 και εξαιτίας των κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων των φιλελευθέρων, το 40% των αγροτών στο σύνολο της χώρας, πρόσφυγες και ντόπιοι, ήταν νέοι ιδιοκτήτες γης. Μέσω της αγροτικής μεταρρύθμισης ενσαρκώνονταν η νέα μεγάλη ιδέα, που δεν ήταν άλλη από την ανάπτυξη του εθνικού συνανίκη σε όλες τις ποικίλες πολιτισμικές ομάδες, τόσο των προσφύγων, τουρκόφωνων, καυκάσιων, μικρασιατών, θρακιωτών, εβραίων και λοιπόν, ελλαζών και λοιπόν, όσο και των τόπιων, σλαβόφωνων, βλάχων, αλβανιτών, εβραίων και άλλα. Με άλλα λόγια, η αγροτική μεταρρύθμιση ήταν το εργαλείο της ενσωμάτωσης των άλλων, είτε προσφύγων είτε σλαβόφωνων, με τη δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας αγροτών με κοινά προβλήματα και κοινή πρόσβαση στην ενημέρωση και την τραπεζική χρηματοδότηση. Ασφαλώς, καμιά εκ των άλλων προσπάθεια επίλυση της αντιδικίας σλαβόφωνων και προσφύγων με επίδειγμα την Οθωμανική κυριαρχία δεν μπορούσε να είναι απόλυτα επιτυχή. Με αποτέλεσμα το αίσθημα αντιδικίας που ένιωθαν οφότεροι να πυροδοτεί για πολλές δεκαετίες τη σύγκρουση μεταξύ τους. Όσον αφορά ιδιαίτερους τους σλαβόφωνους και την κρατική πολιτική απέναντί τους, ένα ερώτημα που απασχολεί την εργασία είναι αν αυτή απέβλεπε στην ενσωμάτωση ή την αφομοίωση. Η ενσωμάτωση, σύμφωνα και με το ΟΗΕ, είναι μια διαδικασία κατά την οποία μια προσωπική ομάδα εντάσσεται στο ευρύτερο έθνος και γίνεται αποδεκτό σε αυτό από την κυρίαρχη προσωπική ομάδα, χωρίς να χάσει τη γλώσσα του και την εθνωτική του ταυτότητα. Κατά την αφομοίωση, οι ξενόγλωσσες ομάδες γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι εγκαταλείπουν τη δική τους γλώσσα και υιοθετούν την κυρίαρχη. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί τι ακριβώς επιχειρήθηκε προκειμένου για τους λαβόφωνους. Ο συγγραφέας παραθέτει στοιχεία που είχε υπόψη του, τα συμπεράσματα όμως μπορεί να ποικίλουν.
Το θέμα για μένα παραμένει ανοιχτό προς διερεύνηση. Προσθέτω στον προβληματισμό αυτών του συγγραφέα κάποια στοιχεία από δικές μου εργασίες όπου με απασχολεί το θέμα αυτό, όπως θα επιλέξω τρεις, την εγκύκλιο του επιθεωρητή δημοσίου σχολείων Ευαγγέλου Μπουντώνα, όταν συγγράφει το έργο «Σχολικά προγράμματα και διδακτική οδηγία δια των υπηαγωγείων των ξενοφόντων». Καταλαβαίνετε οι ξενόφωνοι ποιους περιλαμβάνει. Δεύτερον, εκθέσεις αναφορές των επιθεωρητών εκπαίδευσης σχετικά με την ρωσική διδασκαλία απέναντι στους ξενόφωνους πληθυσμούς της Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 1918-1925 για την περιοχή της Φλόρινας. Και τρίτον, τις απόψεις του Μανώλη Τριανταφύλλη στο άρθρο του «Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας». Ξεκινώ αντίστοιχο. Ο Τριανταφυλλίδης λέει στο άρθρο, εισαγωγικά, τι θα πει γλωσσική αφομοίωση. Θα πει «μαθαίνω και διαδίνω στους ξενόφωνους αυτούς τους ανθρώπους τη γλώσσα μου». Τους κάνω να μεταχειρίζονται τη γλώσσα που μιλώ εγώ, όχι όμως σαν κάτι ξένο, καθώς λόγω χάρη μαθαίνω εμείς γαλλικά ή γερμανικά, μα έτσι που να γίνει σιγά σιγά δική τους σαν μητρική, να τη μεταχειρίζονται σε κάθε τη ζωή τους περιστήμηση. Το δεύτερο. Από τη μελέτη 66 εκθέσεων επιθεωρητών εκπαίδευσης που προανέφερα, αναδεικνύεται ξεκάθαρα ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της εκπαίδευσης στο δυτικό άκρο της Μακεδονίας, όπου δεν αρκούσε η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, αλλά επιβαλλόταν για εθνικούς λόγους η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και μοναδικής γλώσσας του ελληνικού κράτους με στόχο την αφομοίωση των ξενοφόνων. Ο Μπουντώνας τέλος, στις οδηγίες του «Δια τας γλωσσικάς ασκήσεις του υπηαγωγείου των ξενοφόνων», το λέει με σαφήνεια, εισαγωγικά. «Σκοπός ημών είναι ο βίος όλων των υπείων και η ελληνική αυτών έκφρασης να συνδεθώσει τόσο στενός ώστε λελιθώτος η ελληνική γλώσσα να υποκαταστήσει στα χείλη των τη μητρική». Προσέξτε αυτό το λελιθώτος, χωρίς να το καταλάβουμε. Όλα αυτά εμένα με παρεμβαίνουν σε αφομοίωση, όχι σε ενσωμάτωση. Αλλά ας μην παρασυρθώ άλλο προς την κατεύθυνση. Κομβική σημασία θεωρεί συγγραφέα στη σχέση των πολιτευτών με τους ψηφοφόρους. Συνειδητά αποφεύγει και το δηλώνει να χρησιμοποιήσει τους αρνητικά φορτισμένους όρους πελατειακές σχέσεις και πελατειακό σύστημα για να μην λειτουργήσουν αποπροσανατολιστικά για την κατανόηση των ζητημάτων που εξετάζει. Θεωρεί όμως αναπόφευκτο στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας τον ρόλο των τοπικών πολιτευτών ως φορέων διαμεσολάβηση των ετοιμάτων των χωρικών προς την κεντρική εξουσία. Η σχέση αυτή μάλιστα χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα, καθώς η επιτυχία του πολιτικού εξαρτάται από το αν θα εκπροσωπήσει αποτελεσματικά τους ψηφοφόρους του και θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Επομένως, δεν πρόκειται για πελατειακές σχέσεις, αλλά για πολιτικά δίκτυα. Ούτε για πελατειακό σύστημα, αλλά για κοινοβουλευτισμό. Όλα τα αυτά τα βάζει σε εισαγωγικά. Παραλείπω σημαντικές λεπτομέρειες λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά παραπέμπω ενθέρμως τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν τα κεφάλαια που αναφέρονται στην εκλογική συμπεριφορά των δύο υποδιερεύνηση πληθυσμιακών ομάδων, αλλά και στις σχέσεις τους με τους τοπικούς πολιτευτές όλων των παρατάξεων, καθώς και στα πολιτικά δίκτυα που αναπτύχθηκαν και διαφοροποιούνταν πολύ συχνά όταν άλλαζαν τα συμφέροντα των ανθρώπων και όχι όπως συχνά πιστεύουμε οι ιδεολογίες τους. Οι πολιτικές συμπεριφορές των ανθρώπων τελικώς ερμηνεύονται πολύ πιο απλά και εύκολα. Πρακτικά. Συνοψίζω. Στο βιβλίο του Ραϊμόντου Αλβανού, «Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες, κράτος και πολιτικές ταυτότητες στη Μακεδονία του Μεσοπολέμου», παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία της κοινωνικής ιστορίας των Ελλήνων, που σίγουρα δεν αφορούν μόνο τη Μακεδονία, και αυτό γίνεται μέσα από τη μελέτη του τοπικού κυρίως τύπου, την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων, την κατάθεση μαρτυριών πολιτικών και πολιτευτών που ενεπλάκησαν στα γεγονότα εκείνης της περιόδου, αλλά και με την υποστήριξη της δευτερογενής βιβλιογραφίας. Η συγκρότηση των δικτύων των πολιτευτών, οι στρατηγικές τους για την άντληση ψήφων, η έκφραση και διαχείριση των μυριάδων ετοιμάτων των ψηφοφόρων χωρικών, οι συγκρούσεις ντόπιων προσφύγων σχετικά με τη γη, τα έντονα πολιτικά πάθη των διχασμένων Ελλήνων σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς είναι μερικά από τα στοιχεία που αναλύονται στην παρουσιαζόμενη μελέτη και χαρακτηρίζουν όλη την ελληνική ύπαιθρο του Μεσοπολέμου.
Είναι μια ιστορία από κάτω προς τα πάνω, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς για να κατανοήσουν το τοπικό, που πάντα είναι πολύ χρήσιμο για την κατανόηση του υπερτοπικού και του διεθνούς. Είναι τέλος ένα βιβλίο που το χαρακτηρίζει η ενσυναίσθηση. Ο συγγραφέας, ίσως και λόγω της μακρόχρονης διαμονής του στον τόπο του οποίου την ιστορία καταγράφει, προσπαθεί να πάρει τη θέση των ανθρώπων όλων των πλευρών για να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που τον απασχολεί. Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους στην προσπάθεια ένταξης των σλαβόφωνων και των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και πώς το κοινοβουλευτικό σύστημα επηρέασε τη συγκρότηση εθνικών και πολιτικών ταυτοτήτων στη μεσοπολεμική Μακεδονία. Ο παρουσιαστής ενός βιβλίου δεν πρέπει ούτε να τα πει όλα, ούτε να λύσει όλες τις απορίες που δημιούργησε ή ανέδειξε με τη δική του παρουσίαση. Αν κατάφερα να σας βάλω έστω λίγο στη θέση αυτών των ανθρώπων, των σλαβόφωνων και των προσφύγων, στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο ή στη θέση αυτών που καλούνταν ως διοίκηση ή και ως πολιτικοί διαμεσολαβητές να διαχειριστούν τα προβλήματα και να αποτρέψουν τις συγκρούσεις ή άλλες ανεπιθύμητες επιλογές από αυτούς που ενδεχομένως δυσαρεστούσαν με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους, και αν σας δημιούργησε την επιθυμία να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στο βιβλίο του Ραϊμόντου, θα ήμουν ευτυχής. Και σας ευχαριστώ.